να δεις τι σου έχουμε εδώ. Πες άντα, με γεια. Του Χασοδίκη είναι. Τι είναι αυτό καλέ? Μνήμη για κομπιούτερ. Εδώ μέσα θα υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Η θέση εξακολουθεί να είναι δική σας. Δεν απολύομαι. Και όχι, τι λέμε τόση ώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να μάθω αν... αν είστε ακόμα με το μέρος μου. Πάντα. Πολύ ωραία. Και επίσης, αν σας ενδιαφέρει, να σας προτείνω στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ για τη θέση του Λυκειάρχη. Και ο κύριος Τσετσόνης. Ας πούμε ότι μετράει μέρες και δεν το ξέρει. Είπα στον μπαμπά μου για την υπόθεση του Λάκη και μου είπε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μου διαθέσει έναν από τους 15 δικηγόρους του. Τη Φέδρα. Θα ήθελα να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας όταν ανήκω σε μια κατηγορία κορυφαίων δικηγόρων που καθημερινά υπερασπιζόμαστε συμφέροντα που σε σχέση με αυτά του αδερφού σας είναι ασύλληπτα για τον κοινό μου. Πραγματικά πιστεύω ότι στη δική σας περίπτωση δεν θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Ο Μάκης θα μας βοηθήσει στην υπόθεσή μας με τον Λάκη. Δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι ο πρώτος που μαθαίνει τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Βρήκα ένα αρχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που έχεις γράψει όλα τα λεφτά που έχεις πάρει από τις βρωμοδουλειές σου. Και με την τωρινή παλιοκατάσταση στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι αν τους το στείλω θα κάνουν κολοτούμπες από τη χαρά τους. Η διαθήκη πειράχτηκε. Δεν ανέλαβα εγώ τα κληρονομικά του πατέρα σου. Με δουλεύεις. Δες τα χαρτιά που έχεις και θα καταλάβεις τι εννοώ. Μενέλα ως Καμπανάκης, δικηγόρος. Όντως δεν ανέλαβε αυτός τα κληρονομικά του μπαμπά σου. Τα έχω. Τι έπαθες? Ο αδερφός μου. Πέρασε. Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος. Από μωρό που ήμουν ξεχώριζα. Είχα κάτι το ιδιαίτερο. Και πάντα τραβούσα πάνω μου όλη την προσοχή. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Στα 17 μου γνώρισα τη Βούλα. Και με τη Βούλα γνώρισα τον έρωτα. Ή, για να ακριβολογώ, και με τη Βούλα και με τον έρωτα παραγνωριστήκαμε. Αν και ήταν πιο μικρή από μένα, με τη Βούλα είχαμε πολλά κοινά. Το κυριότερο ήταν πως είχαμε και οι δύο μοιοπία. Μόνο που η Βούλα άργησε να το καταλάβει. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να φτιάξουμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Αναγκάστηκα φυσικά να παρατήσω το σχολείο για χάρη της, αλλά δεν γκρίνιαξα ποτέ. Οι οικογενειακές χαρές όμως είναι τόσες πολλές που σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς. Αρκεί να μην χαλαρώσεις και να μην ξεχαστείς πάρα πολύ, γιατί... Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήσετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε ότι μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Αυτό είναι ύποπτο. Ύποπτο και περίεργο. Είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Μα γιατί ο Μακαρίτης ο πατέρας μου να εμπιστευτεί ένα τόσο σημαντικό έγγραφο όπως είναι η διαθήκη του σε ένα δικηγόρο από τον Περισσό? Αφού ξέρω ότι είχε δικηγόρους από το κέντρο. Έλεγε ότι είναι πιο χωμένη στα πράγματα. Μπορεί να τον ήξερε. Μπα. Το πιο πιθανό είναι να μην είχε περάσει ποτέ το από τον Περισσό. Ούτε καν ήξερε που πέφτει. Μην ξεχνάς ότι με τον μπαμπά σου είχατε χαθεί για πολλά χρόνια. Σίγουρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει αυτό το διάστημα. Ναι, αλλά την τελευταία μέρα που πήγα και τον είδα πριν πεθάνει, δεν μου είπε τίποτα για κανένα Μενέλα ο Καμπανάκη. Ποιος είναι αυτός ο Μενέλα ο Καμπανάκης? Αυτό μπορούμε να το μάθουμε. Τι? Δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, θα πάμε από εκεί. Θα πάμε από το γραφείο του. Μήπως και βγάλουμε κάποια άκρη. Καταπληκτικό. Ναι. Ναι, ναι, το ξέρω. Άλλωστε, σας είχα πει ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα άμεσα. Βέβαια, αυτά για μένα δεν είναι τίποτα το καταπληκτικό. Αυτά για μένα είναι το στάνταρ. Όχι, όχι, όχι. Δεν εννοούσα αυτό όταν είπα καταπληκτικό. Που αναμφίβολα είναι. Το πραγματικά καταπληκτικό είναι το πόσα παιδιά πέρασαν. Είναι ωραίο να βλέπεις πως οι κόποι σου πιάνουν τόπο. Ναι. Δεν πιστεύω τώρα να σας πιάσουν τίποτα ευαισθησίες του στυλ. Ο εκπαιδευτικός που θεωρεί τους μαθητές παιδιά του και τέτοιες αηδίες, ε? Όχι, μην ανησυχείτε. Όσον αφορά το Λάκη, δεν έχω καμία ευαισθησία. Με πλήγωσε. Θα τον πληγώσω κι εγώ. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε, προχωράμε στο επόμενο μέρος του σχεδίου μας χωρίς καμία αναβολή. Ε? Λοιπόν, μέχρι να αλλάξουμε τη λίστα με τους επιτυχώντες, θέλω εσείς στο μεταξύ να διαλαλείτε προς πάσα κατεύθυνση πόσο πολύ θέλετε και περιμένετε να έχει περάσει ο Λάκης. Εντάξει. Ωραία. Και εγώ θα φροντίσω στο μεταξύ να δείχνω σε όλους ότι δεν με απασχολεί πλέον η ιστορία με το Λάκη. Α, θέλω
Όταν θα σκάσει βόμβα με την αποτυχία του, να μην μας υποψιαστεί κανείς. Α, εδώ είναι. Το βρήκαμε. Δεν υπάρχει όμως πουθενά με ένα έλεος καμπανάκης. Πουθενά. Πουθενά τίποτα. Μήπως είμαστε σε λάθος δρόμο. Όχι, παιδί μου, το τσέκαρα. 200 φορές είδα την πινακίδα εκεί. Τίποτα, πουθενά, όχι. Και πώς γίνεται να μην υπάρχει πουθενά το όνομα. Μήπως αυτός ο καμπανάκης είναι φανταστικό πρόσωπο. Τι εννοείς? Φανταστικό, να μην υπάρχει. Μήπως το επινόησε ο Στέφανος με τον Νίκο για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ψάχνουμε ένα δικηγορικό γραφείο του κυρίου Μενέλαου Καμπανάκη. Μήπως ξέρετε που είναι? Εδώ ήταν, αλλά φύγανε. Φύγανε. Μήπως αφήσανε κάποια διεύθυνση? Όχι, ήταν άρρωστος άνθρωπος. Χειροτέρεψε. Τα πουλήσαν όλα, μήπως τον σώσουνε, αλλά δεν. Θέλετε να πείτε ότι πέθανε? Δυστυχώς, ναι. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Τώρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μάθουμε ποτέ. Μην απογοητεύεσαι. Άμα δεν απογοητευτώ τώρα, πότε θα απογοητευτώ? Πάμε σπίτι, κάτι θα σκεφτούμε. Δεν ξέρω. Τώρα τελευταία. Ο Στέφανος είναι κάπως απόμακρος. Ναι. Ναι. Και είναι και ψυχρός. Και μυστηριώδης και τέλος πάντων κάνει σαν να μην με θέλει. Φαίνεται περίμενε κάτι από σένα και δεν το πήρε. Τι? Μια συλλογή με τραγούδια του Πάριου. Τι άλλο? Δεν ήξερα ότι του αρέσει ο Πάριος. Τι λες, Ναταλία μου? Μιλάμε σοβαρά εδώ μέσα. Τι μπορεί να περίμενε από σένα? Τι θέλει κάθε άντρας από κάθε γυναίκα, Το κορμί σου! Συνεχίζεις και κάνεις το ίδιο λάθος ξανά και ξανά. Τι, που δεν δίνω το κορμί μου? Γιατί εγώ πολύ ευχαρίστως να... Που αφήνεις τους άντρες να έχουν το πάνω χέρι. Εσύ, Ναταλία μου, είσαι μια γυναίκα με εξουσία. Είμαι. Και βέβαια είσαι. Έχεις λεφτά. Έτσι και κάνεις το αστείο να χωρίσεις με τον Νίκο. Θα χάσει τη μισή του περιουσία. Και έτσι και αποφασίσεις να καταστρέψεις τον Στέφανο, μπορείς με μια σου λέξη και μόνο να απολυθεί. Ναι. Έτσι όπως τα λες είναι. Επομένως, τέλος τα ναζάκια με τους άντρες. Από εδώ και πέρα, Ναταλία μου, εσύ ορίζεις τους κανόνες του παιχνιδιού και ο Στέφανος ακολουθεί. Πάντως, ρε παιδιά, δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ έχω αγωνία. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι αγωνία? Και λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Για να το άπερασαμε πουθενά, ρε αγόρι. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν πέρασα πουθενά και έτσι είμαι ήσυχος. Εσύ? Εγώ ζω για τη μέρα που θα είμαι φοιτητής, ανεξάρτητος, ελεύθερος και μακριά από όλα. Κι εγώ. Και να μην κρυβόμαστε και από τον μπαμπά μου. Mm. Γιατί δεν θα κρύβεστε, ρε παιδιά? Θα μεταναστεύσει ο Λάκης? Όχι, ρε αγόρι μου, αλλά αν εγώ και η Άννα περάσουμε αλλού και όχι στην Αθήνα. Και θα βρούμε και ένα ωραίο σπιτάκι, θα το νοικιάσουμε, θα μείνουμε μαζί. Καλά, μιλάμε τέλεια. Μακριά από την Αθήνα, μόνο εκεί θα είμαστε ελεύθεροι. Πάντως, και εμείς, άμα θες, αν δεν περάσουμε Αθήνα και περάσουμε πουθενά αλλού, μπορούμε, ξέρω εγώ, να νοικιάσουμε μαζί, αν θες. Εμένα με νοιάζει να περάσουμε όλα τα άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κι εγώ. Αλλά θα είχε φάση να είμαστε αλλού, μαζί. Μπορείς να θες να νοικιάσεις μαζί μου? Κι εγώ διαθέσιμος είμαι, αν περάσω. Που δεν θα περάσω. Ναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες το κόνσεπτ εδώ πέρα, αλλά το ζήτημα δεν είναι να νοικιάσουμε εσύ κι εγώ μαζί. Παιδιά. Τι θα κάνουμε αν τελικά ο μπαμπάς μου δεν περάσει? Έχει ποντάρει τόσα πολλά σε αυτή την ιστορία που δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνει τελικά αν αποτύχει. Εγώ λέω, έτσι όπως είμαστε εδώ τώρα, να ορκιστούμε ότι ανεξάρτητα ποιος έχει περάσει και πού, ότι θα βοηθήσουμε το Λάκη να περάσει ακόμα και του χρόνου στο πανεπιστήμιο. Θα βοηθήσουμε όλοι το Λάκη. Όλοι. Όλοι. Ναι, όλοι. Και μετά να περάσει την πόλη που θα είστε και να έχετε και κάποια να μοιράζετε το ενίκιο. Μάλιστα, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Την ευλογία σας. Τι είπε ο πατέρα? Το επιβεβαιώσανε και από τη Μητρόπολη. Πέθανε. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μάθουμε το οτιδήποτε. Ξέρει κανείς τι γίνεται με τις υποθέσεις των δικηγόρων όταν πεθαίνουν? Τις παίρνει κάποιος άλλος? Εγώ δεν ξέρω. Ούτε εγώ.
Ξέρω τι ισχύει για τους συμβολιογράφους, για τους δικηγόρους. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Αυτός ο Καμπανάκης σίγουρα θα έχει υποθέσεις που τρέχανε. Κάπου πρέπει να είναι το αρχείο του. Μήπως αναρωτήσαμε στο δικηγορικό σύλλογο. Εκεί θα ξέρουν να μας πούν υπεύθυνα. Πάντως, στην περίπτωση του Καμπανάκη μπορούμε να ρωτήσουμε και το γιο του. Και αυτός δικηγόρος είναι. Σωστά. Τι είπες? Έχει γιο και μάλιστα δικηγόρο. Ναι. Έτσι μου είπαν στο τηλέφωνο. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα, ρε Κώστα? Γιατί δεν το λες? Μα δεν με ρώτησε κανείς. Καλά, πας καλά, Κώστα! Πας καλά! Ηρεμήστε, ηρεμήστε! Δεν υπάρχει λόγος για τόσα νεύρα. Από το γιο του θα μάθουμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Αν υπάρχει αρχείο, θα το έχει αυτός. Πρέπει να μάθουμε πού είναι το γραφείο του και να κλείσουμε ραντεβού. Να τον πάρεις αμέσως στο τηλέφωνο και να του πεις ότι απαιτείς να βρεθείτε, ε! Έτσι θα κάνω. Έτσι. Και μην το σε πάει σε τίποτα ξενοδοχεία και τέτοια. Όχι, όχι. Ούτε στο σπίτι του να σε πάει. Ναι, αλλά και πώς θα γίνει το... Αχ, Ναταλία μου. Εσύ είσαι μια γυναίκα για περιπέτειες, για σκοτεινά πάρκα. Για παγκάκια. Ναι. Ναι, ξέρω εγώ πώς μιλάω. Ναταλία, πρέπει να ακολουθήσεις την εμπειρία. Να σου πω, και ό,τι αποφασίσεις, πάρε με τηλέφωνο να χαρώ κι εγώ, ε. Εσύ θα είσαι η πρώτη που θα το μάθει. Άντε, γεια σου Ναταλία μου, με το καλό. Γεια, σε ευχαριστώ. Αντίο. Ναι, εντάξει. Μελίνα Αντωνιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η γραμματέας του ήταν, λέει ότι είναι τρομερά απασχολημένος, αλλά επειδή είναι πήγον, θα μας δει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα. Γιατί δεν έδωσε το δικό μου όνομα? Καλύτερα μέχρι να το συναντήσουμε να μην ξέρει τι και πώς. Αν όντως έχει κάνει αλχημία με τη διαθήκη, μπορεί να θέλει να κρύψει στοιχεία. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ να σκεφτούμε τι να του πούμε και πώς. Εγώ φεύγω. Πού πας? Να βγω στη γύρια για καμιά δουλειά. Γιατί ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά μέχρι να βγάλει άκρη φέδρα, μέχρι να βγάλουμε άκρη γενικά δηλαδή με όλα αυτά, καλό είναι να βγάλουμε και τίποτα για τα απαραίτητα. Ναι, αλλά να είσαι πίσω εγκαίρως για το ραντεβού. Σήμερα μπορεί να μάθουμε πολλά. Εμπρός! Επιτρέπετε? Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή θα με υποχρεώνετε. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θέλω μόνο να σας πω... συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για ποιο πράγμα? Για το πώς χειριστήκατε το θέμα με το Λάκη. Ενώ που του επιτρέψατε να δώσει εξετάσεις και που τον βάλατε εδώ, στο γραφείο σας. Αξιοθαύμαστο. Ήταν απλώς αυτό που έπρεπε να κάνω. Ακριβώς. Ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες κάθομαι και σκέφτομαι τι κακό πήγαμε να του κάνουμε που θέλαμε να τον διώξουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που μου θυμήσατε ότι η δουλειά του εκπαιδευτικού, η δουλειά μου, είναι να βοηθάω τους μαθητές και όχι να τους καταστρέφω. Ναι. Κι εγώ φαίνεται το είχα ξεχάσει. Να ξέρετε, τι τύψεις αισθάνομαι. Κάθε μέρα προσεύχομαι να περάσει ο Λάκης στο πανεπιστήμιο. Μέχρι και τάμα πήγα και το έκανα στον Άγιο Ραφαήλ. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Όλοι το ίδιο ευχόμαστε. Να περάσει ο Λάκης. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα είναι ανόητη, να την πω, χαζή, ηλίθια. Δεν ξέρω. Ό,τι και να πεις μέσα είσαι. Αλλά είναι τόσο εύκολο να την κάνει κανείς ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις εγώ γιατί κοντεύω να τρελαθώ τώρα, ε? Γιατί μεταξύ αυτής και εμένα, ο Νίκος προτίμησε αυτή. Την έβλεπα τόσα χρόνια να χαίρεται τον άντρα που θα έπρεπε να χαίρομαι εγώ. Και όταν τα τίναξε ο πεθερός μου, την έβλεπα να χαίρεται την περιουσία που θα έπρεπε να χαίρομαι εγώ. Αναγκάστηκα να κάνω την υπηρέτριά της. Τι? Το θέμα μας είναι ο Στέφανος. Ναι. Κατάφερα που λες να την πείσω, να πάρει το πάνω χέρι και να απαιτήσει να συναντηθούν σήμερα κιόλας. Της είπα... η Ναταλία είναι. Έλα Ναταλίτσα μου, τι γίνεται? Όλα καλά? Τι? Ναι. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είδες βρε τι σου έλεγα? Πως αν επιμείνεις λίγο και δείξεις ποιος είναι το αφεντικό, όλα γίνονται. Ναι, 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 μπράβο, έτσι να κάνεις, έτσι, έτσι. Έλα, θα περιμένω να μου πεις τι έγινε, ε. Άντε, καλή επιτυχία, τσάω, τσάω. Πέτυχε.
Θα βρεθούν σήμερα κιόλας και μάλιστα σε πάρκο. Καλά δεν είναι φοβερό? Το φοβερό είναι αυτό που θα πάθει. Πού πας καλέ? Πάω να βρω τον Μποκοπίκο. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε. Αυτή τη φορά θα έχω όλα τα ντουκομέντα στα χέρια μου. Καλά, εσένα τώρα αυτό δεν σου φαίνεται κάπως περίεργο? Πιο απ' όλα. Που ο πατέρας είχε γραφείο στον Περισσό και ο γιος έχει γραφείο στο Κολωνάκι. Ναι, αλλά μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Πώς δεν σημαίνει τίποτα? Πατέρας και γιος και οι δύο δικηγόροι. Δεν θα έπρεπε κανονικά να δουλεύουν μαζί? Έτσι πάει. Έτσι πάει συνήθως. Μπορεί να ήταν τσακωμένοι, μπορεί να μην ταιριάζαν τα χνότα τους. Ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ας περιμένουμε πρώτα να του μιλήσουμε και βλέπουμε. Είμαστε. Συγγνώμη, το εδώ πού ακριβώς είναι? Δεν μου είπανε και σε ποιο παγκάκι θα κάτσουνε. Θα κρυφτούμε, κάποιοι θα περιμένουμε. Θα κρυφτούμε? Δεν γίνεται. Τι, έτσι θα τους τραβήξουμε φωτογραφίες, έτσι θα τους τραβήξουμε βίντεο, χωρίς να κρυφτούμε? Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά το θέμα είναι περισσότερο πρακτικό. Για σηκώστε λίγο ψηλά το χέρι. Ορίστε, ακούστε φασαρία. Με την παραμικρή κίνηση που θα κάνετε θα μας πάρουν χαμπάρι. Σας είπα να ντυθείτε για την επιχείρηση και μου ήρθατε για δεξίωση, να μην πω για πανηγύρι. Εντάξει, θα τα βγάλω τα βραχιόλια. Ναι, και πάλι δεν σωζόμαστε. Εδώ, άμα χρειαστεί να τρέξουμε, πού θα πάτε με αυτά? Μια χαρά τρέχω εγώ με αυτά. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Μέσα στο σκοτάδι, άμα ανοιγοκλείσετε το μάτι, θα φέξει ο τόπος από την ασημόσκονη. Γκλίτερ το λένε, άσχετε. Ακού ασημόσκονη. Τέλος πάντων, κυρία Βούλα, αν θέλουμε να πετύχουμε το οτιδήποτε, πρέπει να αλλάξετε. Και μπροστά μου, δεν έχω πρόβλημα. Ποκοπικό. Κυρία Βούλα, αργούμε. Όχι, μισό λεπτό. Μια ώρα τώρα, μισό λεπτό ακούω. Έτοιμη. Πάμε, Ποκοπίκο. Υπομονή. Υποτίθεται ότι είχαμε ραντεβού. Ναι, αλλά το στριμώξανε ανάμεσα σε άλλα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι γίνεται. Κυρία Αντωνιάδη. Ναι, ορίστε. Προφανώς δεν είμαι η κυρία Αντωνιάδη, αλλά απάντησα γιατί είμαστε. Μπορείτε να περάσετε. Γεια σας, γεια σας. Μάρκος Καμπανάκης. Μελίνα Αντωνιάδη. Ελάτε, περάστε. Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε τόσο πολύ, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σας ακούω. Η γραμματείας μου είπε ότι πρόκειται για κάτι επίγον. Εμείς βασικά γνωρίζαμε τον πατέρα σας, τον κύριο Μενέλο. Α, μάλιστα. Ήσασταν πελάτες του? Κατά κάποιο τρόπο. Ο μπαμπάς μου ήταν πελάτης του, μάλλον. Αντωνιάδης, δεν θυμάμαι κάποιο πελάτη Αντωνιάδη, εκτός και αν ήταν από τους πολύ παλιούς. Ναι, όχι, δεν ήταν. Εσείς δουλεύατε μαζί με τον πατέρα σας, Ναι, από την αρχή. Αλλά δυστυχώς μετά το κακό που μας βρήκε, συνεχίζω μόνος μου. Και κλείσατε το γραφείο στον Περισσό? Ναι, μου έφερνε πολλές δυσάρεστες αναμνήσεις. Εδώ στο Κολωνάκι είναι πιο ωραία, όπως και να το δει κανείς. Βέβαια, σίγουρα. Τέλος πάντων, μπορώ να μάθω ποιο είναι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για κάποια παλιά υπόθεση, αλλά όπως σας είπα και πριν, το όνομα Αντωνιάδης δεν μου θυμίζει κάτι. Ναι, δεν είναι Αντωνιάδης. Πρόκειται για τη διαθήκη του Ανδρέα Λαμπρόπουλου. Ήταν ο μπαμπάς μου. Εσείς είστε ο Νίκος Λαμπρόπουλος, υποθέτω. Ο Λάκης. Ο Νίκος είναι ο αδερφός μου. Ο Λάκης. Ναι. Δυστυχώς δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση και για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι καθόλου ονόματα. Ναι, ο αδερφός μου ήταν πιο κοντά με τον μπαμπά μου. Εγώ μετά από μερικά χρόνια... Τέλος πάντων. Σας είπα δεν έχω ασχοληθεί με την υπόθεση. Τώρα εγώ τι θέλετε να κάνω? Αναρωτιόμασταν αν υπάρχει κάποιο αρχείο του πατέρα σας που θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο αντίγραφο. Ή ακόμα καλύτερα, αν υπάρχουν και κάποια έγγραφα που το συνόδευαν. Ή κάποιο αντίγραφο της διαθήκης ίσως. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα μιλήσω με κάποιους συνεργάτες μου και θα δω.
Επίσης θα θέλαμε κάποιες... Δυστυχώς, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Έχω χιλιάδες ραντεβού και πραγματικά ο χρόνος με πνίγει αυτή τη στιγμή. Με πνίγει. Όσο για τη διαθήκη, μην ανησυχείτε. Μόλις έχω νέα θα σας ειδοποιήσω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Χιλιάδες ραντεβού, λέει. Κανείς δεν περιμένει. Προφανώς ήθελα να μας ξεφορτωθεί. Πάμε σπίτι, έχουμε πολλά να πούμε. Εσύ στη μηχανή. Εδώ. Κι εγώ την κάμερα. Μισό λεπτά για να τη ρυθμίσω να μην βγάζει το φλάσ, να μην ανάβει. Μα δεν έχει κανέναν ακόμα. Βλέπω. Ορίστε. Εδώ. Τελειώνε, καλή ήρθανε. Να, εδώ. Δεν είναι πολύ ωραία. Όχι, εδώ μας βλέπει όλος ο κόσμος. Ακόμα καλύτερα. Το κάνει πιο συναρπαστικό. Γιατί δεν πάμε στο σπίτι μου να πάμε σε κάποιο ξενοδοχείο? Αποκλείεται. Εγώ είμαι γυναίκα της περιπέτειας. Ναι, γυναίκα της περιπέτειας. Σιωπή. Είπα εδώ και θα κάτσουμε εδώ. Τέλος. Με φτιάχνει πολύ αυτό το μέρος. Εμένα να δεις πως με φτιάχνει. Κάνε με δική σου. Εδώ τώρα, που ούτε κανείς σκοτεινιάσει. Ναι. Πω, χτυπάει το κινητό μου. Κάποιος θα με ψάχνει. Δεν πειράζει. Όχι, μπορεί να είναι σημαντικό. Μάρκος Καμπανάκης. Δεν πιστεύω να είναι καμιά γκόμενα. Καμπανάκης, τι θέλει πάλι αυτός? Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Πιο σιγά, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήρθα από το γραφείο. Το ξέρα. Ναι, μη φωνάζεις και προπάντων μην ανησυχείς. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Δηλαδή στην ουσία σας έδιωξε κανονικά. Κανονικότατα. Δεν ξέρω για σένα, εγώ πάντως είμαι σίγουρη ότι κάτι κρύβει. Και όλη αυτή η ιστορία με το Κολωνάκι και τον Περισσό δεν μου κάθεται καθόλου καλά. Περισσός και Κολωνάκι. Μη μου πείτε ότι είναι από αυτούς τους δίθεν κομμουνιστές που τη βγάζουν στην πλατεία. Όχι, αλλά από ό,τι είπε, δούλευε με τον μπαμπά του. Και όταν πέθανε ο μπαμπάς του, το κλείσε το γραφείο στον Περισσό και πήγε και άνοιξε στο Κολωνάκι. Ύποπτο. Ναι. Τι ναι, γιατί το λες έτσι το ναι, εσένα δεν σου φαίνεται ύποπτο? Πώς ναι. Δηλαδή. Από την άλλη, θα μπορούσε απλά να διαφωνούσε με τον πατέρα του. Να του έλεγε ότι θέλει ένα γραφείο στο Κολωνάκι για καλύτερη πελατεία και ο πατέρας του να του αρνιόταν. Οπότε μετά θάνατον που θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, έκλεισε το γραφείο στον Περισσό και πήγε και άνοιξε το άλλο στο Κολωνάκι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι απλά μια σκέψη. Όχι, είναι μια λογική εξήγηση. Ναι, μπορεί να είναι μια λογική εξήγηση, αλλά δεν είναι μόνη. Και εγώ έτσι όπως τον είδα δεν πείθομαι καθόλου. Εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση είναι που μόλις ανέφερα το όνομα και κατάλαβα ότι δεν είμαι ο Νίκος Λαμπρόπουλος αλλά ο Λάκης, τα ξέχασε όλα. Και ονόματα και λεπτομέρειες και την υπόθεση ολόκληρη και όλα. Επιμένω, το πράγμα βρωμάει. Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε. Μάλλον θα ήρθαν τα σουβλάκια. Ήξερα ότι θα σε βρω εδώ. Γεια. Γεια. Τι έγινε, Βουλά, τι έπαθες? Ήρθα να σου αποδείξω ότι έχεις άδικο. Ιδού τα όπλα σου για να τους πολεμήσεις. Τι κοιτάς έτσι, παιδάκι μου, σαν χαζός? Άνοιξε να δείξουμε στον άνθρωπο τι λαβράκι πιάσαμε. Για ψάρα μου, πιότε. Ιδού. Βουλγαρία. Ναταλία. Χάρη. Χάρη, Σοφία. Πώς το διάλογο πήγαν όλοι? Τι έπαθες και φωνάζεις? Εδώ είσαι, παιδί μου. Πού είναι η Άννη? Η μαμά λείπει και ο Χάρης βγήκε βόλτα με κάτι φίλους. Αυτά τι είναι? Για τη γιορτή. Ποιος γιορτάζει? Εμείς. Όλοι εμείς. Η οικογένειά μας. Κοίταξε, μετά από όλα όσα έγιναν, αποφάσισα πλέον να πετάξω τις κακές αναμνήσεις στα σκουπίδια και να αφοσιωθώ στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου.
Και όταν λέω κακές αναμνήσεις, εννοώ, δεν εννοώ το δίθεν γάμο μου, εννοώ την, αυτή την αιμονή που είχα με τον Λάκη. Γιατί, και όταν λέω είχα, εννοώ γιατί είχα, γιατί την έχω ξεπεράσει. Γιατί εφόσον δεν με ενοχλεί πια αυτή η παλιά η αιμονή, γιατί την ξεπέρασα ως ξεπερασμένη, μπορούμε να το γιορτάσουμε. Με την αιμονή, όπως προείπα, ξεπερασμένη. Και πάλι δεν κατάλαβα τι γιορτάζουμε. Εσένα. Που πέρασες. Συγχαρητήρια. Πέρασα. Ναι. Και εσύ πού το ξέρεις. Ο μπαμπάς όλα τα ξέρει. Έλα, έλα να σε αγκαλιάσω. Μπαμπά, ωραία τα αστεία και οι πλάκες, αλλά σε αυτά τα θέματα δεν μου αρέσουν καθόλου. Μα παιδί μου... Και σε παρακαλώ, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, μη μου τον κατεμοιάζεις. Πάντως, ο εκβιασμός του Στέφανου δεν είναι κατάλληλη λύση. Μπα, και ποιος το λέει αυτό, εσύ? Κι εγώ. Κι εγώ. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο μπαλέτο. Έτσι λέγεται αυτό. Και βέβαια λέγεται έτσι. Πώς μας καταδικάζετε χωρίς να έχετε δει το υλικό που έχουμε καταγράψει? Πες τα ντε! Τα λέω! Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εδώ, τα δέντρα πάνω από το ζευγαράκι. Εδώ, η άκρη του παγκακιού. Εδώ, τα παπούτσια του Στέφανου. Ούτε μία. Κούνιες, συννεφάκια. Οπ! Τι? Το γύρω-γύρω όλοι, δεν το είχα προσέξει καν. Πάντως εδώ μέσα δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει τη σχέση του Στέφανου και της Ναταλίας. Μισό! Μισό! Γελάτε! Πάρτε αυτό και δεν ξέρω. Τώρα θα τα δείτε όλα! Εγώ βλέπω ήδη. Σαλάκια. Εμένα να δεις πως φαίνεται τίποτα. Πήγα να τραβήξω και μετά θυμηθήκα ότι είχα βάλει το κάλυμα μπροστά. Κάνε με δική σου. Εδώ τώρα, ούτε κανένα σκοτεινιάς. Πάντως ο εκβιασμός του Στέφανου δεν παίζει. Γιατί? Γιατί τον έκανα εγώ με τη μνήμη του υπολογιστή. Αμπά, και πότε περίμενες να μας το πεις? Τώρα σε λίγο θα σας το έλεγα. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει μια άκρη που μπορεί να αποδειχθεί αυτό που χρειαζόμασταν. Υπάρχει ένας δικηγόρος ονόματι... Μάρκος Καμπανάκης. Δεν πιστεύω να είναι καμιά γκόμενα. Καμπανάκης, τι πάλι. Γκόμενα, παιδάκι. Πρέπει να απαντήσω. Δεν θα μίλησα. Από εκεί ακούστηκε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Νιώβα. Είχα μεταγραφεία. Το ξέρα. Ανέμω, κάνουμε κανένα βέτσι. Σιγιάννα, μπατσούκα. Μάρκος Καμπανάκης. Δεν πιστεύω να είναι καμιά γκόμενα. Καμπανάκης, τι θέλει πάλι. Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Και ποιος είναι, ποιος είναι, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήρθα από το γραφείο. Το ξέρα. Δεν μη φωνάζεις και προπάντων μην ανησυχείς. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Τι κρίνει η καλύτερη. Καλό, ε. Γιατί δεν έγραψε τι λέει. Έχω σηκώθει και έφυγε. Το σημαντικό είναι ότι αυτό αποδεικνύει ότι όντως κάτι πολύ βρώμικο έχει παιχτεί. Συγγνώμη, αν έχετε την καλοσύνη, μου εξηγείτε και εμένα τι λέτε τόση ώρα εδώ. Ο Λάκης και εγώ ανακαλύψαμε ότι ο πατέρας αυτού του Μάρκου Καμπανάκη ανέλαβε τη διαθήκη. Mm. Προφανώς την πείραξε. Τώρα πόσο και πώς δεν το ξέρουμε. Άστο, κατάλαβα. Πήγαμε στο γραφείο του και τον βρήκαμε, αλλά. Κατάλαβα, είπα, σταμάτα. Αυτή είναι η δουλειά για μένα. Ξέρει κανείς τι ώρα ανοίγει αύριο το γραφείο του? Συγγνώμη, δεν μπορείτε να περάσετε. Με είδες καλά, κοπέλα μου. Σας είδα. Με είδες... Καλά, καλά. Ναι, σας είδα. Μάθε λοιπόν πως μια γυναίκα που είναι έτσι, μπαίνει παντού. Τσόκαρο. Μα κυρία μου, επιτέλους, σας είπα ότι δεν μπορείτε να περάσετε. Σας παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Να σας προσφέρουμε κάτι. Έχουμε καταπληκτική σπιτική βυσσινάδα. Ας είναι. Λοιπόν, σας ακούω. Για να μπείτε έτσι μέσα στο γραφείο μου σημαίνει πως... Χαίρομαι. Μάλιστα. Συγχωρείτε. Ναι. Έλα, μωράκι μου. Ναι, στο γραφείο. Τι, βρήκες επιτέλους εισιτήρια? Μπράβο, ρε αγάπη μου, μπράβο.
Όχι. Θα περάσω εγώ να σε πάρω. Ναι, θα σου λέω, τα έχω κανονίσει όλα. Μην ανησυχείς. Έλα, τώρα σε αφήνω γιατί έχω δουλειά. Έτσι, αγάπη μου. Έλα, μωρέ, αγάπη μου. Αγάπη μου, σου λέω, έχω δουλειά. Είμαι σε ραντεβού. Ναι. Έλα, μωρέ, Βαγγέλη. Σαν παιδί κάνεις ώρες. Και εγώ σε ραντεβού. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, σας ακούω. Να λείπει η Βυσσινάδα. Τι έχεις, τι σκέφτεσαι? Ένα, αναρωτιέμαι αν κάναμε καλά που βάλαμε τη Βούλα σε όλη την ιστορία. Εμένα μου φαίνεται πως η μανία της να εκδικηθεί τον Νίκο σου είναι χρήσιμη. Ίσως για πρώτη φορά στη ζωή της κάνει κάτι καλό για σένα. Ναι, εντάξει, αλλά... Τι? Εφόσον όλη η ιστορία προφανώς είναι στημένη, από το δικηγόρο δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Το μόνο που μπορεί να μας δώσει είναι ένα αντίγραφο της Διαθήκης, σαν και αυτό που ήδη έχουμε. Που σημαίνει ότι στοιχείο πρέπει να βρούμε, πρέπει να το βρούμε κρυφά. Υποτίθεται ότι η Βούλα αυτό πήγε να κάνει. Ναι, αλλά αν την καταλάβει και ψηλιαστεί ότι είναι από μένα, τότε θα γίνει πιο προσεκτικός. Και τα πράγματα θα δυσκολέψουν αφάνταστα. Είμαι σίγουρη ότι είναι ήδη πιο προσεκτικός. Όσο για τη Βούλα μη φοβάσαι, ξέρει αυτή από αυτά. Παρακαλώ. Α, Λάκη αγόρι μου, τι κάνεις? Κύριε Αργύρη, καλά είμαι, εσείς? Μια χαρά. Το εγγονάκι σας? Πολύ καλά. Βγήκε από το νοσοκομείο και τώρα είναι στο σπίτι. Μπράβο. Πήρα να σου πω... ή μάλλον ιδέα της Δεσποινίδος Σταθακοπούλου ήταν να σου πούμε ότι αύριο το πρωί θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα εδώ στο σχολείο. Αύριο το πρωί? Ναι, αύριο το πρωί. Δηλαδή όταν λέτε αύριο εννοείται αύριο? Ναι, αύριο. Δηλαδή αύριο? Ναι, το είπαμε, αύριο, ήμαρτο πια. Σου ευχόμαστε ολόψυχα και μέσα από την καρδιά μας να περάσεις και αύριο εδώ να στήσουμε ένα πανηγύρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για το σχολείο μας και δικαίωση για τους αγώνες μας. Τώρα σε αφήνουμε γιατί πρέπει να συνεχίσουμε την προσευχή μας με τον κύριο Τσετσόνη. Γεια σου, Λάκη. Αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα. Να δεις που όλα θα πάνε καλά. Αύριο θα το γιορτάζουμε. Μακάρι. Ήρθες κιόλας. Τι έγινε? Τι έγινε, ξέρω εγώ τι έγινε. Ένα πράγμα πάντως είναι σίγουρο. Ο κόσμος έχει χαλάσει τελείως. Έλα. Έλα. Ναι. Τι έγινε, ποιος ήταν? Ο Μίτσος ο παραλίας, βγήκανε τα αποτελέσματα. Έλα. Σοβαρά? Ναι. Και τι, πέρασες? Πού να ξέρω, αύριο θα τα βάλουν στο σχολείο. Και τότε τι πανηγυρίζουμε, ρε παιδιά? Αφού αυτό δεν περιμέναμε. Αύριο. Αύριο. Από αύριο θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Εγώ νόμιζα ότι είσαι ήδη. Είμαι. Όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα είναι ζώρικο. Χθες, όπως άκουσα αποφασισμένη την κυρία Βούλα, πίστεψα ότι θα το καθάριζε το μάτς. Θα του την έπεφτε και θα παίρναμε τις πληροφορίες μας εύκολα. Είμαστε στο μηδέν. Και τι θα κάνεις? Έχω σκεφτεί κάτι, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο και... παράνομο. Την παρανομία στην πάνω μου, μεγάλε. Σε καλύπτω εγώ. Ωραία. Δεν πάβει όμως να παραμένει επικίνδυνο. Και για να γίνει, σας χρειάζομαι και τους δύο. Κύριε Λάκη, εγώ είμαι μέσα σ' όλα. Κι εγώ δεν το συζητάμε. Έχω ένα σχέδιο. Μιλάμε, μ' αρέσουν τα πολύπλοκα τα σχέδια, Αυτά που είναι όλο μανούβρα και πονηριά και φέρουν τα πάνω κάτω. Ναι, το δικό μου δεν έχει τόσο μανούβρα και τόσο πονηριά, δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει, ένα σχέδιο είναι και αυτό. Κάποια τσαχπινιά θα έχει. Ναι, δηλαδή, περίπου, δηλαδή, όχι. Μεγάλε, πες μας τι ακριβώς θες να κάνουμε. Θέλω να μπουκάρουμε το βράδυ στο γραφείο του. Μεγάλη επαγγελματίας είμαι. Ναι, επαγγελματίας, αλλά από την άλλη μεριά. Ναι, αυτή η μεριά όμως μου αρέσει περισσότερο. Mm. Λοιπόν, έχουμε μισή ώρα μέχρι να βαρέσει ο συναγερμός. Έχεις τον ρολόι? Έχω. Κράτα χρόνο. Έγινε. Πάλι.
Πάλι η ίδια βλακεία, πάλι η ίδια βλακεία. Βρεις το φως. Τι φωνάστε, ρε παιδιά. Ο φόσφορος στους δείχτες έχει χαλάσει και δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το γραφείο είναι από εκεί. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ρώτα. Τη διαθήκη πώς θα τη βρούμε? Θα έχει κάτι λαμπάκια απ' έξω που θα αναβοσβήνουνε. Θα γράφει διαθήκη Λαμπρόπουλου, ρε βλήμα. Να σου πω. Διακόψε τις βρισκές. Εσύ κόψε τις ηλθιότητες. Σταματήστε, παιδιά. Σας παρακαλώ. Σταματήστε, παιδιά. Σταματήστε. Τι είναι αυτά τώρα? Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά και να φύγουμε. Δεν πρέπει να γίνει καμία ζημιά. Δεν πρέπει κανείς να καταλάβει ότι μπήκε κάποιος εδώ μέσα. Εντάξει. Όχι θόρυβο, ρε παιδιά. Όχι θόρυβο. Sorry. Δεν το είδα. Άμα λέω βλήμα. Ορίστε. Δεν σημασία τώρα. Αν το κολούσαμε. Έχεις κολλά? Δεν έχω, αλλά γραφείο είναι εδώ μέσα. Τι διάλογο, δεν θα έχω μια κόλλα για τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία, κάτσε εσύ εδώ να το κολλήσεις. Πάμε εμείς στο γραφείο. Κάτω να μου φωτίσεις. Έλα, προχωρώ. Να σου πω. Πρόσεχε έτσι. Μην κάνουμε κι άλλη ζημιά. Προσέχω, τι είμαι σε μπάση, αν είμαι. Πού λες να είναι τώρα? Όπου βρει σιρτάρι και του λάπει, ανοίγει το. Και αν το βρούμε, τι θα το κάνουμε? Τι θα το κάνουμε, ρε, το πάρουμε και θα φύγουμε. Τι θα το κάνουμε? Και δεν μου λες, ρε μεγάλε, sorry κιόλα, δηλαδή. Αλλά κάνουμε τόση φασαρία για να μας καταλάβουν ότι κάναμε διάρρηξη. Και κλέβουμε κάτι που με το που το αντιληφθούν θα καταλάβουν ότι κάναμε διάρρηξη. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Τέλος πάντων, να το βρούμε πριν βαρέσει ο συναγερμός και τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Τι είναι αυτό? Θα μας πάρουν οι χαμπάροι. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί δεν είσαι έξω να κολλάς στο πάζο? Βασικά, έψαξα για κόλλα, αλλά δεν βρήκα. Και βρήκα αυτή την καταπληκτική βυσσινάδα. Θέλετε λίγο. Παιδες, κάτι βρήκα. Τι. Πρέπει να είναι αρχείο. Έχετε ένα φακό. Έπεσε η μπαταρία. Έρχεται ένα φακό τώρα. Τι κάνεις, ρε χάσος είσαι? Θα σου ρίξω φακό και σου έριξα φακό. Το φως εννοούσα, ρε. Το ευρευλήμα και τα μικρά τα παιδιά θα το καταλαβαίναν αυτό. Είπες φακό και έριξα φακό. Δεν θα κοφτήσει και ο φακός σου, ρε. Τι είπες, ρε. Σε μένα μιλάς έτσι. Εσένα και το φακό σου. Πες το παρόν. Σταματήστε, ρε παιδιά. Σταματήστε, ρε παιδιά. Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Τι κάνετε? Να πεις συγγνώμη. Βρίσκω εγώ. Ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξετε ξύλο. Πόσο έχουμε ακόμα? 20 λεπτά. Ίσως και να προλάβουμε. Τι? Λάκη. Λάκη, ξύπνα. Λάκη, μωρό μου, ξύπνα. Αμάν, τι ώρα είναι? Ηρέμησε. Τα αποτελέσματα. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Γέλαδο. Γέλαδο και χαλάρωσε. Τα αποτελέσματα. Πρέπει να πάω να δω τα αποτελέσματα. Εκεί είναι τα αποτελέσματα. Δεν θα φύγουν. Πρέπει να πάω να δω τα αποτελέσματα. Ξέρεις, έχω λίγο αγωνία. Ακριβώς επειδή έχεις αγωνία, θέλω όμορφα και ωραία να πας στο μπάνιο, να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου, να ξυπνήσεις καλά, να ξυριστείς, να χτενιστείς, να γίνεις όμορφος πολύ, να βάλεις τα ρουχαλάκια σου και αφού πάρεις πρωινό και μου δώσεις ένα φιλί, να πας να πάρεις τα αποτελέσματα. Λες να τα έχω καταφέρει? Ξέρω ότι οι φοιτητές είναι χαλαροί και χύμα και τα σχετικά. Αλλά εσύ, επειδή εκτός από φοιτητής θα είσαι και άντρας μου, θέλω να είσαι ωραίος πολύ. Και ναι, λέω ότι τα έχεις καταφέρει.
Σίγουρο. Χαίρετε. Γεια σας. Είστε η Μελίνα Αντωνιάδη? Ναι, ίδια. Και εχθές επισκεφθήκατε το γραφείο του κύριου Μάρκου Καμπανάκη με κάποιο κύριο Λάκη Λαμπρόπουλο? Τι ακριβώς θέλετε? Εγώ είμαι η Ασπασία Καμπανάκη, η σύζυγος του Μενέλαου και μητέρα του Μάρκου. Μπορώ να περάσω, έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας πω.